Σας καλωσορίζουμε στα δικτυακά μαθήματα Βυζαντινής Μουσικής. Αρχίζοντας λοιπόν τα γυμνάσματα παραλλαγής των ασκήσεων από την άσκηση 1, την οποία βλέπετε στην οθόνη του υπολογιστή σας σε ηλεκτρονική μορφή κειμένου PDF. Όπως βλέπετε στο κείμενο, σε αυτή την άσκηση έχουμε πλοκή τριών χαρακτήρων. Το ίσον, το ολίγον και η απόστροφος. Εδώ ουσιαστικά βλέπουμε ένα παράδειγμα της μουσικής κλίμακας ανεβαίνοντας και στη συνέχεια κατεβαίνοντας. Επίσης να αναφέρουμε ότι οι μικρές κάθετες γραμμές στην άσκηση ανάμεσα στους θόγκους ονομάζονται μέτρα. Σίγουρα το έχετε διαβάσει στην θεωρία που σας έχουμε στείλει. Όταν λοιπόν ανάμεσα σε ένα μέτρο περικλείονται δύο φθόγγοι, τότε μιλάμε για ρυθμό δύσιμο. Αν οι φθόγγοι είναι τρεις, μιλάμε για τρίσιμο ρυθμό. Αν οι φθόγγοι είναι τέσσερις, μιλάμε για τετράσιμο ρυθμό και ούτω καθεξής. Η πρώτη λοιπόν μαρτυρία στην αρχή της άσκησης μας δείχνει, μας μαρτυρεί, όπως το λέει και η λέξη, ότι βρισκόμαστε στον ήχο τον πλάγιο του τετάρτου και αρχίζουμε από τον νι. Το νι είναι η βάση του ήχου. Εκτελούμε το απήχημα. Ναγιε, ανεβαίνοντας. Νι παβουγάδι και ζώνη. Κατεβαίνοντας τώρα. Νι ζω και δι.